Ο αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΡ, κ. Γιαννάκη, συνοδεία του Προέδρου του Συλλόγου Αφοριακών ΣΕΡΟΡ, πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Τελωνείο Προμαχώνα, όπου και μετά μεγάλης ικανοποίησης διαπιστώθηκε διαζώσεις η ενίσχυση του Τελωνείου με επαρκές προσωπικό στο πλαίσιο θετικοποίησης και βέλτιστης οργάνωσης των φορολογικών ελέγχων, ειδικότερα προς εφαρμογή σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών και μετά την 1η δεκάτου του 2016, το Τελωνείο Προμαχώνα έχει επανδρωθεί σε 24ωρη βάση με φοριακούς υπαλλήλους, αρμόδιους για την καταγραφή και έλεγχο φορολογικών στοιχείων, καθώς και το σκανάρισμα των σχετικών εγγράφων. Πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, γιατί από 1η δεκάτου του 2016 στο Τελωνείο του Προμαχώνα σε 24ωρη βάση κάθε δύο άτομα από την εφορία πηγαίνουν ανά 8 ώρες. Με συνέπεια να όλα τα έγγραφα που έρχονται μέσα στην Ελλάδα να σκανάρονται και να στέλνονται και να υπάρχει διασταύρωση των στοιχείων με το Υπουργείο Οικονομίας. Οπότε δημιουργούνται πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο ανταγωνισμός πλέον είναι πιο υγιής. Και έτσι νομίζω και οι παραβάσεις βιώνονται, είναι καλό δηλαδή και για το κράτος, αλλά και για εμάς τους ωραίους επιχειρηματίες. Πλέον αυτό το λησβερίσι που γινόταν χωρίς έγγραφα και να μην ξέρει τι μπαίνουν στην Ελλάδα, νομίζω αρχίζει και σταματάει. Βέβαια, συγχρόνως υπάρχουν και οι τελωνικοί έλεγχοι με τη γυφυροπλάστηκα. Και το τελευταίο, το τρίτο, το μεγαλύτερο είναι το σκάνερ, το θέμα του σκάνερ, το οποίο θα δημιουργήσει τις καλύτερες προοπτικές όσον αφορά το παραεμπόριο για τον ομό μας. Έχει δρομολογηθεί το θέμα του σκάνερ? Βάσει λόγων, ναι, έχει δρομολογηθεί, αλλά όταν θα το δούμε τότε θα πούμε ότι πραγματικά είμαστε σε καλό δρόμο. Όμως, κατά δηλώσεις των τελωνιακών, θα είναι τέτοια η αποδοχή που θα αποσβεθεί με ένα εξάμηνο. Ήδη από τις πρώτες μέρες της εφαρμογής της νέας κατάστασης με τους εφοριακούς φάνηκαν τα αποτελέσματα? Ναι, από ό,τι μας λένε έχουν φανεί, γιατί μέσα σε ένα δεκαήμερο βεβαιώθηκαν πληθώρα παραβάσεων, το οποίο επαναλαμβάνω κάνει καλό και για το κράτος γιατί υπάρχουν τα έσοδα, αλλά δημιουργεί και καλές συνθήκες για τους αιρέως επιχειρηματίες και όχι μόνο. Και να πούμε ότι ήταν μια πρόταση του Επιμελητηρίου που από καιρό κατατέθηκε. Αυτό έχει κατατεθεί πολύ σωστά. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητές μας. Είχε γίνει και το 2013 μια σύσκεψη επάνω στα σύνορα. Γι' αυτό μας χαροποιεί ιδιαιτέρως και χαιρόμαστε που είμαστε, όπως έχουμε πει, σε καλό δρόμο σε αυτό το κομμάτι. Και πιστεύουμε ότι θα σακωστούμε και με βάση τις δηλώσεις του κ. Πιτσιλή, του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ότι θα μπει και το σκάνερ επιτέλους και έτσι θα σταματήσει αυτή η αισιοδοσία στα σύνορα.